έβρισε τις θέσεις εγκατάστασης σταθμού ενδιάμεσης μειώσης του δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη του Αλυδρού. Τα αιτήματα που υπάρχουν από πλευρά της εταιρείας είναι, όπως είπαμε στο προηγούμενο συμβούλιο, ένας χώρος όχι τετραγωνικά υπήρχε. Και η κυρία Ζάμπα, κάνω να κάνει εισήγηση βάσει της αιτήσεως που υπάρχει. 5-8 είναι στα όρια αυτά. Απέναντι από κέντρο υγείας. Από το κέντρο υγείας είναι, υπάρχει, ναι. Ναι, εσείς, κάνεις. Ανοίξτε το μικρόφωνο, για να δούμε. Μιλάμε για ένα χώρο για τάσεις 5 και 8, που στα τελικά υγεία και που θα μπει ο ιωτής. Αυτή τη στιγμή εμείς σαν υπηρεσία προτείνουμε την κατάσταση σαν θέση, μεταξικά. Υπήρξαν κι άλλες θέσεις οι οποίες όμως δεν πήγουσαν τις προδιαγραφές. Είναι ένας χώρος, τον οποίο γίνεται ένας εκδοτής πιέσης. Από 25 έτσι, παρακαλώ. Καλησπέρα, συνέχομαι από Πότας Δημήτριος, είμαι υπεύθυνος κατασκευών της εταιρείας φυσικού αερίου. Και για το 2015 αποφασίστηκε η έναρξη κατασκευής δικτύου για την πόλη του Αλυδρού. Φυσικά με μακροχρόνιο πλάνο επεκτάσουμε και κάποιες σε όλες τις πόλεις και όλων των οδών. Το θέμα της εγκατάστασης του σταθμού έγινε στο ότι είναι στην ουσία ένας σταθμός υποβασμού πίεσης, ανέση πίεσης στη χαμηλή, ο οποίος απαραίτητος είναι στη στατικό του δικτύου ώστε να τοποθετηθεί η πόλη του Αλυδρού. Στην πράξη υπάρχει μια αναμονή δικτύου στον παράδρομο του Αλυδρού, ο οποίος τροφοδοτεί τη βιομηχανία Σοβέλ και από το συγκεκριμένο σημείο θα βέβαια σε ένα τμήμα μέσης πίεσης πρόκειται να εγκαταστήσει ένα σταθμό υποβασμού απέναντι από το κέντρο υγείας και στη συνέχεια πρέπει να ξεκινήσει ένας δακτύλιος ο οποίος περιφερειακά θα εγκατασταθεί και στη συνέχεια με τη μορφή δέντρου θα καλυφθούν όλοι οι οδοί του Αλυδρού. Ήδη για να. Εδώ είχαμε προγραμματισμό να ξεκινήσουμε περιφερειακά και να μετά να εισέλθουμε στην πόλη. Για να υπάρξει καλή συνεργασία με την ελληνική υπηρεσία στο θέμα των αναπλάσεων, αποφασίσαμε ήδη να ξεκινήσουμε το δίκτυο της χαμηλής και στην πορεία να πάμε περιφερειακά για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στο μέλλον. Επί τις ίδιες τις θέσεις, ενώ υπήρξαν και άλλες προτάσεις, αυτή θεωρήθηκε η ενδεδειγμένη χωροταξικά διότι είναι ακριβώς στην περιφέρεια της πόλης όπου μπορεί να τοποθετηθεί ενδεδειγμένα να ξεκινήσει ο δακτύλιος. Επιπλέον, είναι ένα δημοτικό οικόπεδο που στην άκρη του οποίου πίσω από ήδη μια συστοιχεία θάμνων υπάρχει ήδη μια οπτική κάλυψη που δεν τίθεται θέμα οπτικής υπάρχει κάποιες τέτοιες αντίδρασεις. Έχει ληφθεί υπόψη ήδη η ανάπλαση διαπλάτησης της οδού Αλωνίων ώστε να μην υπάρχει καμία περίπτωση μελλοντικής μετακίνησης της εγκατάστασης αυτής και θεωρούμε ότι είναι από την μεταξύ τριών τεσσάρων θέσεων που εξετάστηκαν είναι ενδεδειγμένη από κάθε άποψη. Οι διαστάσεις που αναφέρθηκαν πριν είναι διαστάσεις και μόνο της περίφραξης. Ο σταθμός φυσικά είναι πολύ μικρότερος, είναι 1x2 και ύψος 2 μέτρων. Απλά για λόγους ασφαλείας από όλη αυτή η κατάσταση είναι εντός μιας περίφραξης από χάλιβα. Αυτά που βεβαιώνουν για την θέση του σταθμού, απλά δύο λόγια μόνο. Για να μπορέσουμε να συμβαδίσουμε τα έργα ανάπλασης στην πόλη του Αλυδρού, αποφασίσαμε ήδη να αυξήσουμε τον προπολογισμό δικτύου κατά 1,5 χιλιόμετρο. Δηλαδή, αποφασίσαμε τόσο το 2015 να εγκαταστήσουμε 1,5 χιλιόμετρο στους δρόμους του κέντρου, ώστε όποιοι πελάτες, πιθανοί μάλλον πελάτες, θέλουν να συνδεθούν τώρα από αυτούς τους μήνες με το δίκτυο, είναι ήδη εφικτό. Να κάνουν αίτηση και να γίνει άμεσα κατασκευή. Και προσθέτως, για να τελειώνω, υπάρχουν πρόσφατες αποφάσεις από διάφορους Δήμους. Για παράδειγμα, στο Δήμο Βόλου, απόφαση του κ. Βρούγκα πριν 3 χρόνια που τοποθετήθηκε σταθμός στη Συμβολή των Οδών Λαρίσης και Φοινικής Εταιρείας. Πιθανόν είναι περισσότεροι από εσάς να έχετε υπόψη για το που μιλάω. Και μάλιστα σε χώρο ο οποίος είναι πολύ μικρότερος και σαφώς με οπτική επαφή στον δρόμο και όλα αυτά. Το ίδιο συμβαίνει σε όλους τους Δήμους. Και παρότι, όπως καταλαβαίνετε, στις μεγαλύτερες δομές υπάρχει και μεγαλύτερη στενότητα από και μικρότερη και λιγότερη ελεύθερη χώρη. Με αυτά, δεν έχω, αν θέλετε, να
ρωτήσετε κάτι με διαφορά. Λοιπόν, υπάρχει καμία ερώτηση από συνάδελφο. Ο κύριος Κράπος. Έφτασε η ώρα τουλάχιστον και δικαιώθηκα ότι το αέριο δεν θα βγει, θα έρθει μετά από 30-40 χρόνια όπως ελέγχθησαν την ΕΔ και ευτυχώς ελήφθησαν τα μέτρα και θα γίνει και η αποκατάσταση της πλατείας και επέμβηση των οδών αυτών. Και θέλω να ρωτήσω τον υπεύθυνο, εκεί που είναι δίπλα, που διέρχεται ο αγωγός, δεν θα σας είναι καλύτερη εκεί να κάνουν το σταθμό, να πάρουν να αγοράσουν η έκθεση, διότι είναι πολύ μικρή. Η συγκεκριμένη θέση γι' αυτό ακριβώς επιλέχθηκε, είναι πάνω ακριβώς στον αγωγό της μέσης πίεσης. Ο αγωγός της μέσης πίεσης, ο αλήθινος αγωγός, από το παράδρομο της Εθνικής, περνάει ακριβώς μπροστά από το κέντρο υγείας. Εκεί σταματάει, καθίσταται ο σταθμός και ξεκινάει περιφερειακά ο δακτύλιος μέσω των οδών. Μέσω των οδών αλλογείων, παραμοτοπούλα από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά μέσω των οδών της οδού πεταλήγης στο δασαρχείο. Άρα είναι το ενδεδειγμένο σημείο γιατί όπως διέρχεται ακριβώς μπροστά από το χώρο αυτό. Έτσι και πλέον. Αυτό είναι δίπλα στο κέντρο υγείας είναι το υπόλοιπο. Απέναντι πίσω από το απέναντι ή δίπλα. Απέναντι πίσω από τη συστοιχεία θάμνων. Προς το γυμνάσιο, προς το σχολείο. Το κουλιαρά, στο κουλιαρά εκεί πέρα που πας και τα τέτοια. Στο κουλιαρά του σήμερα. Κατάλαβα. Δεν ξέρω να το κεντρίζει η Δήμαρχη ακόμη με το δημοσίου το κομμάτι αυτό και πλέξουμε έτσι να από τώρα από την αρχή να γίνει σωστή η δουλειά. Η κυρία Προσταμένη λέει και Δήμαρχη είναι του Δήμου. Το πρώτο είναι έτσι ενημερωτικά. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της εταιρείας για να δοθεί, δηλαδή σε πόσους μήνες προβλέπεται να πάρουμε εμείς φυσικό αέριο εδώ, το πρώτο φυσικό αέριο θα δοθεί. Μία ερώτηση είναι αυτή. Το δεύτερο είναι εκεί που μου λέτε, από ό,τι κατάλαβα, κοντά είναι το γυμνάσιο. Δεν ξέρω, είδατε κάποια θέματα ασφάλειας, το γνωρίζετε εσείς, έτσι. Και το τρίτο είναι αυτό που είχαμε συζητήσει και την άλλη φορά και το αναβάλαμε, είναι αν θα παραχωρηθεί, αν θα ενοικιαστεί, πώς θα είναι, ποιο θα είναι το καθεστώς. Μπορούμε να το παραχωρήσουμε κατευθείαν χωρίς. Έτσι γίνεται και άλλο στους άλλους Δήμους. Έχουν ήδη κοινοποιηθεί σχετικές αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων από όλους τους Δήμους για το θέμα της... Στην ουσία εμείς δεν ζητάμε παραχώρηση έκτασης, ζητάμε έκριση εγκατάσταση του σταθμού για να είμαστε ξεκάθαροι. Η εταιρεία δεν ζητάει παραχώρηση έκτασης. Η έκριση παραμένει δημοτική προφανώς. Απλά η θέση αυτή επιλέχθηκε έτσι ώστε να αποφευθεί οποιαδήποτε μελλοντική μετακίνηση λόγω έργων, λόγω διαπλάνησης κτλ. Αυτά έχουν ληφθεί ήδη υπόψεις σε με την κυρία Δάμ. Τώρα, για το θέμα της ασφάλειας. Τέτοιοι του σταθμοί, μετρητικοί, αυτός είναι σταθμός που παίρνουν και δίπλα στα σχολεία. Δηλαδή, αν το σχολείο, για παράδειγμα, τροφοδοτηθεί με το καλό της φυσικού αέριο, ένας τέτοιος αντίστοιχος σταθμός θα μπει ακριβώς δίπλα στο κτίριο. Αυτό σημαίνει παντού, δεν υπάρχει κανένα θέμα ασφάλειας, εγκατάστασης, λιμένης εγκατάστασης. Και πηγαίνοντας στο θέμα το πρώτο του χρονοδιαγράμματος, θεωρούμε ότι τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου το δίκτυο θα είναι έτοιμο προς αεριοδότηση, που σημαίνει ότι όποιος πελάτης είναι πάνω στο δίκτυο θα μπορεί να τροφοδοτηθεί με το αέριο. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, σίγουρα το επόμενο φθινόπωρο, όποιος είναι πελάτης και έχει συνηθίσει στο δίκτυο, θα τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο. Να το ξεκαθαρίσουμε από φέτος για να δούμε ότι το έργο το οποίο ξεκινάει και θα έχει σκοπό να είναι λειτουργικό πάνω. Ο αντιπρόεδρος Γεωργιάδης, θα ήθελα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της εταιρείας, επειδή το κέντρο υγείας είναι ακριβώς απέναντι σε αυτό που θα παρακολουθεί. Θα πρότεινα, επειδή το κέντρο υγείας είναι 30.000 κόσμο, να κάνει την εγκατάσταση του εδάφου και θέλει να γίνει ένα πρόβλημα πολύ ωραίο. Για να σας δώσω την κόπρα, δεν σας πω. Σας δώσεις. Εντάξει, θα το γυρίσω.
Το άλλο θέμα, εντάξει, θεωρώ ότι είναι θέμα της εταιρείας, της διοίκησης. Απλώς μετακβάσκω στην εταιρεία. Προφανώς θα μετακβαστεί, προφανώς. Θα στείλουμε και έγγραφο, εγώ θέλω. Να ξέρετε ότι ήδη το δίκτυο έχει γίνει έτσι, ώστε όλα τα δημόσια κτίρια να είναι πάνω στο δίκτυο. Ωραία. Πρόεδρε, ο κ. Τσούτσης. Απλά θα ήθελα να ρωτήσετε, με έχουν ρωτήσει κάποιοι πολίτες, που μπορεί ο κόσμος να κάνει αντίσταση. Πρώτα τα κακογραφία της εταιρείας θα υπάρξει, θα παρακολουθεί. Αυτή τη στιγμή κάποιε αιτήσει γίνονται στο Δήμο. Υπάρχουν αυτοί στο γραφείο, είναι ακριβώ στο γραφείο του Δημάρχου. Υπάρχει μια κοπελίτσα που είναι μέσα του ΟΕΕ, στην οποία θα έχει κρατάει. Ε, στο κέντρο. Αφήνω στο κέντρο. Απλώ την αρχή έχει ξεκινήσει από αυτή την κοπελίτσα που έχει κρατάει μέσα στι κόσμε. Μέχρι τώρα έχει κρατάει κάποιοι που εξυπηρετούν τα παιδιά. Ο κύριο υπάρχει συνάδελφο σύμφωνο που θέλει να ρωτήσει. Ο πρόεδρο τη Ομπόλη, ο κύριο Στέφο. Αν υπάρχει πρόβληση για επέκταση για του συμβούλου. Βεβαίως. Είναι στο βασικό σχεδιασμό των επόμενων ετών. Φέτος το δίκτυο θα σταματήσει στη συμβολή των οδών Βόλου και Κύπρου από τη μία πλευρά και Παρκατζή από την άλλη, στο ύψο τη Εκκλησία. Και θα βρεθούν αναμονές ώστε να συνεχίσει και το υπόλοιπο του Ανατολικού και εξωτερικού. Είναι στο βασικό σχεδιασμό. Ο πρόεδρος της Ούρτος. Θέλω να ρωτήσω αν προβλέπετε και για τα άλλα χωριά και το πολιτικό γραφείο. Θα ήθελα να ενημερώσω επειδή και ο κύριο από την πλατεία εδώ υπάρχουν όλοι οι δρόμοι στο οποίο είναι μέσα στο πλαίσιο της βιοκλιματικής αναβάθμισης με συγκεκριμένα υλικά στους δρόμους και έκανα μια αίτηση προς την εταιρεία να επισκεφτεί αυτό για να μην ξανασκάβουν πάλι οι δρόμοι γιατί αυτά είναι ξεχωριστά ασφαλτικά μήματα και στο οποίο θεωρούν ότι στην παρούσα φάση μπορούν να βγουν παροχές στα πεζοδρόμια. Είναι προτιμότερο δηλαδή να βγάλουμε 10 πλακάκια και να συνεχίσουμε το δίκτυο και να δώσει παροχή σε ένα σπίτι από να σκάβουμε οι δρόμοι συνέχεια. Είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο θέλω να το συζητήσει και να μας απαντήσει σε αυτό, το οποίο για την πλευρά τη δική μας αποτελέσει και αντικείμενο συζήτηση ενός άλλου συμβουλίου. Αν αυτή τη στιγμή εμείς κάνοντας ένα έργο και δεσμευόμαστε μέσα από το ΚΑΒΕ ότι είναι μια βιοκλιματική αναβάθμιση και σκάβοντας στον δρόμο και κλείνοντας τον δρόμο με άλλα υλικά, ενδεχομένως αυτό το έργο να έχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν από την πλευρά της εταιρείας της δικής σας είναι αυτή τη στιγμή να συσκεφτείτε και να αποφασίσετε αν θα κάνετε τώρα τις συνδέσεις από πεζοδρόμια γύρω-γύρω από την πλατεία που μας ενδιαφέρει για να μην ξανασκεφτούν άλλη φορά οι δρόμοι ή διαφορετικά να τεθεί θέμα στο Συμβούλιο σχετικά με την απάντησή σας. Μόνο ένα λεπτό, ήδη έχει συζητηθεί από εμάς. Γι' αυτό το λόγο και ξεκινήσαμε από τις εργασίες ανάποδα από το κέντρο. Δεν, όπως έχω εξηγήσει, δεν προβλέπεται αναμονή φυσικού έργου στο πεζοδρόμιο που θα μένει για λόγους ασφαλείας. Όσοι δηλαδή αν τις παροχές σε άλλες πόλεις είναι όλες υπέρ της Ερμάριο, με ειδική βάνα απομόνωσης. Ήδη η πολιτική της εταιρείας έχει ενημερώσει έναν έναν τους συντηρητές όλων των επίμαχων οδών, Αγγελοπούλου, Βασιλιά Γεωργίου, Βασιλιά Κωνσταντίνου Μηνυτόρους, ώστε να έρθουν άμεσα να κάνουν συμβόλαιο όσων ενδιαφέρονται. Πραγματικά το προσπαθήσαμε, κάνουμε ό,τι καλύτερο για να μην χρειαστεί να ξανακάψουμε. Αλλά επειδή τίθεται θέμα ασφαλείας και είναι μια πρακτική που δεν εφαρμόζεται και πουθενά, δεν θέλω να. Και τη δική σας βοήθεια χρειάζεται να πιστούν οι δημότες ότι τώρα θα πρέπει, έστω κι αν δεν είναι έτοιμο από το κράτος να κάνουν την εγκατάσταση, φέτος θα βρούμε έναν τρόπο να τη χρηματοδοτήσουμε στην πορεία. Αλλά απλά να δει το ευάλωτο του μειωτή. Αυτό. Λοιπόν, συμφωνώ με αυτά. Θα πληρώσουμε. Θα πληρώσει ο. Αυτή τη στιγμή για την σύνδεση. Υπάρχουν συγκεκριμένα τέλη σύνδεσης. Εξαρτάται βέβαια από το πόσο απέχει κανείς από το δίκτυο. Κάποιος ο οποίος είναι πάνω στον δίκτυο έχει διαφορετικά από κάποιον για τον οποίο θα χρειαστεί επέκταση. Τώρα, το δίκτυο δεν είναι άμεσα πληρωμένο με αέριο. Προφανώς υπάρχει ένα διάστημα που ο πελάτης δεν είναι υποχρεωμένος να. Δηλαδή τα τέλη πληρώνονται μετά την κατασκευή και αεροδότηση της παροχής. Αν δεν κάποιος προφανώς τώρα να καταβάλει άμεσα χρήματα, πρέπει απλά να κάνει την αίτηση του συμβολίου, να ξέρουμε ότι πρέπει να συμβεί και στην πορεία με την ολοκλήρωση του έργου. Υπάρχει διαδικασία της εταιρείας. Νομίζω ο καθένας μπορεί να ενημερωθεί για τα σχετικά φυλάδια που έχουν αναφερθεί. Αυτό το λέω για ο Δήμος να φροντίσει να πείσει όλους τον όρο του κόσμου να μην έχουμε σκαρφήματα μετά. Κοιτάξτε, ένα θέμα είναι η ανάπλαση για να μην μετά και ένα δεύτερο είναι τα ωφέλη του φυσικού, τα οποία όλοι τα γνωρίζετε.
δύο χρονολογία εκτίμηση με την εποχή είναι, έχει θέματα οικονομικά, προτάσουν πάντα το οικονομικό, που υπάρχει τεράστια διαφορά σε επαγγελματίες, ιδιώτες κτλ. Αλλά υπάρχουν και άλλα διάφορα θέματα. Δηλαδή άμεση παροχή, καμία τροφοδοσία, τα περιβαλλοντικά τα οποία ναι, μεν τώρα έχουν αφαιθεί στη σειρά του, αλλά ποτέ δεν ήταν, ήταν πάντα σημαντικά. Άρα όλα τα ωφέλη του φυσικού έργου είναι γνωστά. Ένα στόχο παραπάνω ότι τα έργα ανάπλαση θα πρέπει να επιταχύνουν αυτό που είναι στη διαδικασία συνήθω όσο είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή, και εμεί εδώ δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κάποιον να λοιπόν, διαπόφαση με απόφωνο, συνεχίζουμε στο δεύτερο θέμα.